Έχω την τιμή και τη χαρά να παρουσιάσω τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κύριο Νικόλα Νίτσα, ο οποίος είναι, όπως γνωρίζετε, γιατρός οφθαλμίατρος. Καλώς ήρθατε στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, κύριε Κοσμήτορα, κύριοι καθηγητές, κύριε πρόεδρε του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, νοσοκομείου αναφοράς, κυρία Λεπτοκαρίδη, υπεύθυνη του ΕΚΕΠΗ Βορείου Ελλάδος, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Εδώ και μία εβδομάδα, οπότε εμφανίστηκε και το πρώτο κρούσμα στη χώρα μας και ειδικά στην πόλη μας, βρισκόμαστε όλοι σε κατάσταση συναγερμού. Το Υπουργείο Υγείας, η Πολιτική Προστασία, οι Ιατρικοί Σύλλογοι, καθώς και όλο το ιατρικό προσωπικό της χώρας, βρισκόμαστε σε ευθυγράμμιση με τις εντολές του ΕΟΔΗ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η κατάσταση που απειλεί τη δημόσια υγεία και αφορά τη λίμωξη με τον νέο κορονοϊό. Ο στόχος είναι πολλαπλός. Αφενός η ενημέρωση των πολιτών για την αποφυγή του πανικού, η ενημέρωση των γιατρών σχετικά με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ για τη διαχείριση των υπόπτων κρουσμάτων, τα οποία θα επαναλάβω για μια ακόμη φορά, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Θανάσης Εξαδάχτυλος, πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι, αποφεύγοντας την επίσκεψή τους στα νοσοκομεία ή στα κέντρα υγείας, να ενημερώνουν, να τηλεφωνούν τον γιατρό τους ή τον ΕΟΔΗ και από εκεί να παίρνουν οδηγίες για περαιτέρω ενέργειες. Και αν κριθεί σκόπιμο από τους ειδικούς, να επισκέπτονται τα νοσοκομεία αναφοράς. Ο ρόλος των ιατρικών συλλόγων έχει να κάνει επίσης και με την επιστημονική ενημέρωση όλων των συναδέλφων. Αυτή την ολοκληρωμένη επιστημονική ενημέρωση υπηρετεί η σημερινή εκδήλωση ημερίδα. Τη σκυτάλη θα πάρουν άξιοι επιστήμονες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους γιατρούς που στέκονται για μια ακόμη φορά στο ύψος των περιστάσεων, με αυταπάρνηση και αίσθηση καθήκοντος, εργαζόμενοι κάτω από δύσκολες και αντίξωες συνθήκες υποστελέχωσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στα Κέντρα Υγείας και στις τοπικές μονάδες υγείας. Είμαι σίγουρος ότι όπως και στο παρελθόν, η επιστημονική κοινότητα θα δώσει τις πιο έγκυρες λύσεις και σε αυτό το πρόβλημα που απειλεί την ανθρωπότητα και θα ήθελα να διαβεβαιώσω δημόσια ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα βρίσκεται στο πλευρό του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΗ, έτοιμος να παράσχει τις υπηρεσίες του όπου του ζητηθεί.